Έχω μια μπάλα του μπάσκετ στην οποία συνέβη αυτό. Για όποιον δεν κατάλαβε, δεν είναι καρτούν που προσπαθεί να τρέξει, είναι η βαλβίδα η οποία έχει πέσει μέσα. Θα προσπαθήσω να την επισκευάσω. Θα δοκιμάσω πρώτα μήπως βγάλω την ίδια τη βαλβίδα από μέσα, αλλά το θεωρώ λίγο δύσκολο. Διαφορετικά έχω και μια παλιότερη μπάλα, θα βγάλω την βαλβίδα από εδώ και θα προσπαθήσω να την εφαρμόσω εδώ πέρα. Όταν ήμουν και εγώ μικρός, συνέβη το ίδιο και σε μια δική μου μπάλα και είχαν άλλη αξία τότε. Ο πατέρας μου έβγαλε από μια σύριγγα το λάστιχο και το προσάρμοσε πάνω στη βαλβίδα με κόλλα και έφτιαξε την μπάλα και την είχα και αρκετά χρόνια ακόμα. Αν δεν δουλέψει κάτι από αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου, θα δοκιμάσω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Αρχικά πρέπει να βρούμε πρώτα τη βαλβίδα. Με τη σκούπα προσπάθησα απλά να τη συγκρατήσω το κάτω μέρος και να την πιέσω από πάνω ώστε να ξέρω που είναι. Και με το μυτοτσίπιδο προσπαθώ να ανοίξω λίγο το χώρο πάνω και να την τραβήξω. Δεν θα το κουράσω παραπάνω, θα δοκιμάσω να βγάλω τη βαλβίδα από την παλιά. Τώρα που βλέπετε αυτό το σημείο, αν θέλετε μην κάνετε εγγραφή. Έπρεπε να είχα ξεκινήσει από εδώ, να δω πως είναι από κάτω. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν οι δύο μπάλες μεταξύ τους, αλλά το θεωρώ λίγο δύσκολο μέσα από εδώ να μπορούσα να περάσω με το τσίμπιδο ή κάτι άλλο και να τραβήξω τη βαλβίδα. Θα δοκιμάσω τώρα από εδώ να τη σπρώξω από την πίσω μεριά. Αν γύριζα λίγο πίσω, δεν θα την έκοβα από εδώ, θα την έκοβα από το πίσω μέρος, ώστε να έχω καλή λαβή να μπορέσω να τη βγάλω. Θα μπορούσα να την τραβήξω και από πάνω με το τσίμπιδο, αλλά ήθελα να τη βγάλω όσο δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Βλέπουμε ότι είναι κάπως έτσι. Ελπίζω να είναι τέτοια και στην άλλη μπάλα. Κάτω από την τρύπα έχει άλλη μία στρώση για να κρατάει τη βαλβίδα μέσα. Είναι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μπαίνει αυτό μέσα σε αυτή τη στρώση ανάμεσα στο πάνω μέρος και στο κάτω. Τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι αν είναι η δικιά του βαλβίδα πιο μεγάλη, πιο μικρή, αλλά πιστεύω ότι όλα κοντά είναι. Μια βενζινόκολλα θα μπορούσε να διορθώσει κάποια κενά που μπορεί να περνάει αέρα. Αλλά για να πιάσει καλά βενζινόκολλα πρέπει να στρώσω και στις δύο επιφάνειες και να το αφήσω λίγο να στεγνώσει. Σε αυτή την περίπτωση με το που θα κουμπίσει πάνω θα κολλήσει κατευθείαν και δεν θα μπορώ να τη δουλέψω. Αυτό που θα κάνω είναι θα τη βάλω μέσα όπως είναι, θα τη φουσκώσουμε να δούμε άμα χάνει και άμα δούμε ότι χάνει από κάπου μπορεί με κάποια σύριγγα ή με κάτι, με κάποιο τρόπο ανάλογα πως χάνει να δοκιμάσω μήπως περάσω λίγη κόλλα. Τώρα με λίγο προσοχή, χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Καλά δείχνουν τα πράγματα ως εδώ, θα δοκιμάσω να τη φουσκώσω κιόλας.
Δεν αισθάνομαι κάτι να χάνει αέρα. Βέβαια θα τη βάλουμε και στο νερό να δούμε. Ή θα την αφήσουμε στην άκρη και θα δούμε μετά από λίγη ώρα πώς θα είναι. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τρόμπα χυρός με μια μύτη σαν και αυτή. Οπότε αναγκαστικά για να έχει καλή επαφή πιέζουμε πολύ δύναμη από πάνω με αποτέλεσμα να πέσει η βαλβίδα μέσα. Φουσκώνοντας τη με βελόνα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν πιέζεται κάπου η βαλβίδα. Οπότε αφού το ξέρουμε κιόλας ότι είναι λίγο πιο ευαίσθητη τώρα, θα τη φουσκώνουμε μόνο με βελόνα. Ως στιγμής δεν έχει χάσει καθόλου αέρα, θα την βάλω και στο νερό για να βεβαιωθώ. Έβγαλε μια μικρή φουσκάλα. Θα βεβαιωθούμε γιατί... Χάνει ελαφρώς. Λιγότερο από μας. Στο A, εδώ πέρα, οπότε θα δοκιμάσω μήπως βάλω λίγο κόλλα γύρω γύρω. Θα δούμε τώρα ποια κόλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι εποξικές που είναι δύο συστατικών γίνονται σκληρές, οπότε δεν νομίζω ότι κάνουν για αυτή τη δουλειά. Οι μικρές κόλλες στιγμής υπάρχει και ρευστή που ίσως μας κάνει. Θα δούμε πως έχω κάτι καλύτερο. Έχω την κλασική βενζινόκολλα. Αυτή εδώ η οποία είναι για πλαστικά και αυτή γενικής χρήσης. Και έχω μια κόλλα για υφάσματα η οποία λειτουργεί όπως η βενζινόκολλα. Έχω μια φλατζόκολλα η οποία αυτή θεωρητικά κάνει, αλλά πρέπει να είναι, δεν ξέρω γιατί την κρατάω, μάλλον έχει χαλάσει όπως αυτές εδώ. Μάλλον καλύτερη επιλογή είναι η σιλικόνη. Θα μπορούσα να το προσπεράσω αυτό το κομμάτι τη στιγμή που δεν βρήκα κάποια κόλλα από εδώ και να πάω κατευθείαν στη σιλικόνη. Αλλά είναι καλό να μοιραζόμαστε λίγο και τις σκέψεις μας, γιατί πάνω στις δικές μου σκέψεις και απορίες μπορείτε να βρείτε μια καλύτερη λύση εσείς. Λευκή. Πρέπει να έχω και διάφανη. Έχω και μια διάφανη, την οποία τη χρησιμοποίησα πριν 1,5 μήνα. Έχω σημειώσει την ημερομηνία. Βγάζω πολύ για να πάρω από την πιο φρέσκια. Να μην είναι πολύ στεγνή. Δεν ξέρω τι θα καταφέρω με αυτόν τον τρόπο. Προσπάθειες κάνουμε. Καλύτερα θα ήταν να είχα βάλει την κόλλα πριν βάλω την βαλβίδα. Μπαίνει σε βάθος το κατσαβίδι, αλλά δεν ξέρω αν καταφέρει να φτάσει η κόλλα εκεί που θέλουμε. Ίσως θέλει μια πιο ρευστή κόλλα για να κυλήσει μέσα. Λίγο πριν τη φουσκώσω, θα στάξω και λίγη κόλλα στιγμής, επειδή είναι ρευστή πολύ και μπορεί να πάει σε διάφορα σημεία και να κάνει και αυτή τη δουλίτσα. Τώρα βέβαια αυτό που θέλει να κάνει το μυαλό με αυτό που ακολουθεί το χέρι, έχει μια απόσταση. Φουσκώνω αμέσως. Την αφήνω και την παρακολουθώ. Ακόμα και αν είναι εντάξει, δείχνει λίγο εύθραστη με τις κόλλες και αυτά. Όσο να είναι κάτι που δεν του φερόμαστε και τόσο καλά. Οπότε δεν είναι σίγουρο ότι ξεμπερδέψαμε. Μια προσπάθεια όμως την κάναμε. Ήταν σχετικά μια γρήγορη επισκευή. Ο λόγος είναι ότι κάποιος βιαζόταν να πάρει την μπάλα γρήγορα. Επομένως δεν έψαξα με την ησυχία μου ποιος είναι ο τρόπος που μπορώ να τη φτιάξω ή να σκεφτώ λίγο καλύτερα. Όπως είδατε στο βίντεο, έτσι ήταν και τα βήματα που ακολούθησα και εγώ για να την επισκευάσω, δοκιμάζοντας και προχωρώντας. Ωστόσο φαίνεται να πετύχαμε ένα αποτέλεσμα. Ελπίζω να αντέξει μερικούς μήνες, έτσι κι αλλιώς και καινούργια να είναι, δεν την κρατάνε πάνω από εξάμηνο-οχτάμηνο, παίζουν καθημερινά.
Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και θα τα πούμε σε νέο βίντεο.